Η Ιταλίδα γερουσιαστής Έμα Μπονίνο θέλει το κόμμα της τοπίου Ευρώπα, δηλαδή περισσότερη Ευρώπη, να γίνει μέλος της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών. Η πρώην Επίτροπος υποστηρίζει ότι οι λαϊκιστές φορτώνουν τις αποτυχίες τους στην Ευρώπη. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μου, δηλαδή η έλλειψη παραγωγικότητας και η ανεργία, δεν είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκών πολιτικών. Γι' αυτό ευθύνονται οι κυβερνήσεις της Ιταλίας. Το δημόσιο χρέος είναι τεράστιο. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τέτοιο χρέος. Σε μια τέτοια εύθραυστη κατάσταση, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε σε κάθε μία από τις 27 χώρες αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κόνραντ Αντενάουερ είχε πει ότι η Ευρώπη ήταν ένα όνειρο για λίγους, μια ελπίδα για τους πολλούς, αλλά θα γίνει αναγκαιότητα για όλους. Τώρα βρισκόμαστε εδώ. Όλοι έχουμε ανάγκη την Ευρώπη. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, το οποίο η Ευρώπη έλαβε καθεστώς παρατηρητή στην ΑΛΔΕ. Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Συμμαχίας, όπου και θα εκλεγεί νέος ηγέτης. Στην Ιταλία δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι τα δικαιώματα των πολιτών γίνονται σεβαστά από την κυβέρνηση. Πιστεύω πως έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προστατεύσουμε και να προάγουμε τις ατομικές ελευθερίες. Πιστεύω ότι κοινωνικά δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες για όλους και ανισότητες είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών υποστηρίζει πως η Συμμαχία Βίκτορ Όρμπαν και Ματέο Σαλβίνι αποτελεί σοβαρή απειλή για την Ευρώπη.